Φίλες και φίλοι, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους σας. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο εδώ του καναλιού μας. Κώστας Βασιλόγιαννης είναι μαζί σας και σε αυτό το βίντεο. Αυτή τη φορά για την Ευρωλίγκα. Πλησιάζουμε, παιδιά, προς το τέλος. Τρεις αγωνιστικές έχουν απομείνει. Βρισκόμαστε στην 32η αγωνιστική της Ευρωλίγκα. Έτσι, εκεί όπου οι δύο ελληνικές ομάδες έχουν δύο δύσκολες αναμετρήσεις εκτός έδρας. Ο Ολυμπιακός την Πέμπτη στις 9.30 ώρα θα παίξει στο Βελιγράδι με την Παρτιζάν σε μια καυτή ατμόσφαιρα και σε μια πάρα πολύ δυνατή έδρα. Και ο Παναθηναϊκός την Παρασκευή στις 9.30 ώρα επίσης αντιμετωπίζει τη Virtus Bologna. Λοιπόν, να πούμε ότι την προηγούμενη διαβολοβδομάδα είχαμε τρεις νίκες για τις δύο ελληνικές ομάδες στο σύνολο. Ο Παναθηναϊκός έκανε το 2-2 καθώς κέρδισε τον Ερυθρό Αστέρα εκτός έδρας και την Μπαρτσελόνα εντός έδρας. Ο Ολυμπιακός κέρδισε τη Βιλερμπάν εντός έδρας και ιτήθηκε από την Εφές εκτός έδρας. Τώρα να σας πω λίγο τη βαθμολογία, τις θέσεις δηλαδή που βρίσκονται οι δύο ομάδες. Να σας πω ότι ο Παναθηναϊκός με αυτή τη νίκη που πέτυχε απέναντι στην Μπαρτσελόνα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας με 20 νίκες και 11 ήττες και ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας με 19 νίκες και 12 ήττες. Να σας πω ότι το ίδιο ρεκόρ με τον Παναθηναϊκό έχει η Μονακό και η Μπαρτσελόνα. Και το ίδιο ρεκόρ με τον Ολυμπιακό έχει Φενέρμπαχτσε. Οπότε να σας πω ότι ο Παναθηναϊκός, αν στις τρεις αγωνιστικές που τέχουν απομείνει κάνει το 3-3, κατά πάσα πιθανότητα θα τερματίσει στη δεύτερη θέση στην ουσία. Με 3-3 ο Παναθηναϊκός τερματίζει στη δεύτερη θέση. Ο Ολυμπιακός τώρα για να πάρει πλεονέκτημα έδρας θα περιμένει είτε στον ομάδων που είναι λίγο πιο πάνω στη βαθμολογία από αυτών, του Παναθηναϊκού, της Μονακό και της Μπαρτσελόνα. Έτσι με τον Παναθηναϊκό Ολυμπιακός έχει την ισοβαθμία, ο Ολυμπιακός έχει το προβάδισμα σε περίπτωση ισοβαθμίας γιατί έχει τη διαφορά. Με Μονακό και Μπαρτσελόνα δεν έχει το προβάδισμα σε περίπτωση ισοβαθμίας. Έτσι οπότε περιμένει ήττα του Παναθηναϊκού στην ουσία για να πάρει πλεονέκτημα σε περίπτωση που ισοβαθμίσουν οι δύο ομάδες. Συνεπώς έχουν απομείνει δύσκολες αναμετρήσεις. Έτσι για ο Παναθηναϊκός να πούμε ότι έχει να παίξει με τη Virtus εκτός έδρας και έπειτα παίζει με την Bayern εκτός έδρας και τελευταία αγωνιστική με την Alba εντός έδρας. Και ο Ολυμπιακός έχει να παίξει τώρα με την Παρτιζάν εκτός έδρας, επόμενη αγωνιστική παίζει με τον Ερυθρό Αστέρα εκτός έδρας και τελευταία αγωνιστική παίζει με τη Φενέρμπαχτσε εντός έδρας. Συνεπώς είναι πολύ απρόβλεπτη φετινή Ευρωλίγκα, είναι πια ανταγωνιστική Ευρωλίγκα θα έλεγα των τελευταίων ετών όσον αφορά την είσοδο στα play-off και στα play-in, καθώς φέτος έχει μεγάλη σημασία το αν θα βρίσκεσαι και στην δεκάδα και στην εξάδα γιατί υπάρχει και η καινοτομία του play-in την οποία έχουμε εξηγήσει. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε πρώτα με τον Ολυμπιακό ο οποίος παίζει πρώτος. Έτσι, ο Ολυμπιακός ο οποίος έχει ένα δύσκολο παιχνίδι στο Βελιγράδι, να πούμε. Και γενικά θα πούμε πρώτα τι έκανε την προηγούμενη αγωνιστική εκεί όπου κέρδισε τη Βιλερμπάν με 80-64. Να πω ότι ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο ο Ολυμπιακός έπαιξε με τη φωτιά αλλά κατάφερε να πάρει τη νίκη κάνοντας ένα ξέσπασμα στο τελευταίο πεντάλεπτο. Και όταν λέω έπαιξε με τη φωτιά, να σας πω ότι στην τρίτη περίοδο με το που τελείωσε η τρίτη περίοδος, το σκορ ήταν 54-55 υπέρ της Βιλερμπάν. Ο Ολυμπιακός όμως το τελευταίο πεντάλεπτο έκανε ένα 16-0 σερί και σε ένα διάστημα που το σκορ ήταν στα ίσια
και τελικά ήταν ο νικητής του αγώνα και κέρδισε άνετα στο φινάλε, παρόλο που αγχώθηκε πολύ στο δεύτερο ημίχρονο. Έτσι συνεπώς ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο ο Ολυμπιακός έπαιξε με τη φωτιά, αλλά με ένα σερί 16-0 κατάφερε να πάρει τη νίκη. Τώρα να σας πω ότι για τον Ολυμπιακό ο Πίτερς ήταν ο πρώτος σκόρερ με 17 πόντους, ο Φαλ είχε 12 και 9 είχαν ο Μακίσικ και ο Λαρετζάκης. Έτσι, παρόλα αυτά αυτό που παρατηρώ τελευταία στον Ολυμπιακό είναι το ότι αρκετοί από τους περιφερειακούς του δεν είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Συγκεκριμένα δεν ήταν σε καλή μέρα ο Κάναν, ο οποίος είχε 0 στα 3 δίποντα και 1 στα 5 τρίποντα. Ήταν αρκετά άστοχος ο Αϊζάια Κάναν στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Βίλερμπαν. Ο Γόκαπ ακόμα που είχε έναν τραυματισμό προσπαθεί να βρει τα πατήματά του. Είχε και αυτός 1 στα 3 δίποντα και 1 στα 3 τρίποντα. Ο Γκος επίσης δεν είναι σε καλή κατάσταση. Μετά από τον τραυματισμό του δεν έχει βρει τα πατήματά του. Ο Παπα-Νικολάου εντάξει έμεινε στους 6 πόντους. Ο Μπρασδέκης δεν έπαιξε καθόλου. Ο Μακίσικ ήταν πολύ κακό στο παιχνίδι με την Εφές, με τη Βιλερμπάν, έβαλε 2 τρίποντα στο τέλος και πήρε λίγο μπρος. Ο Λαρετζάκης με τη Βιλερμπάν είχε 3 στα 4 τρίποντα, πήρε αρκετό χρόνο συμμετοχής, έπαιξε γύρω στα 19 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα. Ο Ολυμπιακός γενικά δεν έχει σε καλή κατάσταση τον τελευταίο καιρό, αρκετούς παίκτες παγωνίζονται στην περιφέρεια. Έτσι συνεπώς εν όψη του παιχνιδιού με την Παρτιζά πρέπει αρκετοί οι περιφερειακοί του Ολυμπιακού να ανεβάσουν απόδοση. Ο Φαλ να σας πω ότι είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, έτσι και κάνει πολύ καλές εμφανίσεις, είναι σε πολύ καλή φόρμα. Και για το Ράιτ τα έχουμε πει ότι αποδεικνύεται μια πολύ καλή μεταγραφή για τον Ολυμπιακό. Συνεπώς εντάξει για το παιχνίδι με τη Βιλερμπάν δεν χρειάζεται να αναλύσουμε πάρα πολλά να πούμε. Καθώς εντάξει ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο ο Ολυμπιακός αγχώθηκε, έτσι άγχωσε τον κόσμο του, αλλά μετά από ένα σημείο ήταν αυτός που έπρεπε. Τώρα πάμε λίγο στο παιχνίδι με την Παρτιζάν γιατί έχουμε και ρεπορτάζ να δώσουμε. Καθώς για τον Ολυμπιακό έχουμε κάποιες απουσίες. Αρχικά να πούμε ότι ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει χωρίς το Λούτζι. Βέβαια ο Λούτζις είναι ένας παίκτης ο οποίος στην Ευρωλίγκα δεν είναι στη δωδεκάδα συνήθως. Οπότε δεν επηρεάζει τόσο αγωνιστικά τον Ολυμπιακό. Αλλά εννοείται ευχόμαστε περαστικά σε όλους τους παίκτες. Έτσι που αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμού, γιατί δεν θέλουμε κανένας παίκτης να τραυματίζεται. Πάνω απ' όλα είμαστε υπέρ της ευγενούς άμυλας και του υγιούς ανταγωνισμού, αυτό ισχύει πάντα. Από την άλλη έχει μια πάρα πολύ σημαντική απουσία ο Ολυμπιακός, η οποία είναι αυτή του Φίλιπ Πετρούσεφ, ο οποίος αποκόμισε έναν τραυματισμό στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Βίλερμπαν. Ο Πετρούσεφ ο οποίος θα μείνει εκτός 2-3 εβδομάδες, χάνοντας με αυτόν τον τρόπο τα τελευταία παιχνίδια της κανονικής διάρκειας της Ευρωλίγκα. Συνεπώς εκεί υπάρχει μια απουσία για τον Ολυμπιακό και γενικά θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θα επιλέξει να χρησιμοποιήσει ο Μπαρτζόκας στο διάστημα που δεν θα είναι ο Πίτερ στο παρκέ. Εκεί όπου έχει δύο επιλογές, η μία είναι αυτή του Λουκ Σίγμα, ο οποίος έχει να παίξει αρκετό καιρό στην Ευρωλίγκα, και η άλλη επιλογή είναι να πάρει χρόνο συμμετοχής ο Παπα-Νικολάου στο 4. Οπότε άμα δείτε τον Παπα-Νικολάου να μην τον ξεκινάει στη βασική πεντάδα, σημαίνει ότι το πιο πιθανό θα είναι να πάρει χρόνο συμμετοχής στη θέση 4. Έτσι. Γιατί σε πολλά παιχνίδια ξεκινάει τον Μπρασδέκης βασικό ο Μπαρτζόκας. Σημασία πάντως στο μπάσκετ δεν έχει ποιος ξεκινάει βασικός, αλλά ποιος τελειώνει στο το μάτς.
Οπότε, λογικά, εγώ υποθέτω ότι με την απουσία του Πετρούσεφ, όταν ο Πίτερς δεν θα είναι στο παρκέ για τον Ολυμπιακό, θα πάρει χρόνο ο Παπανικολάου στο 4. Λοιπόν, πάμε τώρα να αναλύσουμε και λίγο την Παρτιζάν, η οποία, όπως όλοι γνωρίζετε, στον πάγκο της έχει έναν πολύ σπουδαίο προπονητή, τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Έτσι, να πούμε ότι ο Λεντέι θα παίξει κανονικά για την Παρτιζάν, καθώς το επιβεβαίωσε ο Μπράντοβιτς ότι ο Λεντέι θα παίξει. Γενικά η Παρτιζάν είναι μια ομάδα, παιδιά, η οποία καίγεται για τη νίκη, καθώς κυνηγάει να βρεθεί στις θέσεις των play-in. Αυτή τη στιγμή είναι στην 11η θέση με 14 νίκες και 17 ήττες. Οπότε θέλει νίκες και θέλει να βρεθεί στις θέσεις των play-in. Και ο Ολυμπιακός θα συναντήσει μια καυτή ατμόσφαιρα. Αυτό είναι το σίγουρο. Έτσι, να πούμε ότι την προηγούμενη αγωνιστική στην Ευρωλίγκα η Παρτιζάν έπαιξε με τη Ρεάλ, εκεί όπου ιτήθηκε με 76-88. Τώρα, για την Παρτιζάν να πούμε κάποια πράγματα, ότι έχει ένα ρόστερ αρκετά καλό, έτσι καθώς έχει κάποιους παίκτες οι οποίοι πρέπει να προσεχθούν πάρα μα πάρα πολύ. Ένας από αυτούς είναι ο Κέβιν Πάντερ. Ο Πάντερ, ο οποίος είναι ένας παίκτης πάρα πολύ καλός στην εκτέλεση μετά από τρίπλα. Συνεπώς ο Γιώργος Μπαρτζόκας θα ρίξει τον Τόμας Γόκαπ πάνω στο μαρκάρισμα του Κέβιν Πάντερ. Έτσι θεωρώ ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος με σκληρή άμυνα, ο οποίος στις σκληρές άμυνες μπορεί να αυτό να του δημιουργήσει λίγα νεύρα και να είναι άστοχος. Και θυμόμαστε ότι στο παιχνίδι των δύο ομάδων στον πρώτο γύρο Γόκαπ είχε παίξει καταπληκτική άμυνα πάνω στον Πάντερ. Οπότε αυτό θα είναι ένα από τα στοιχεία κλειδιά που λέμε. Κλειδί θα είναι η άμυνα του Γόκαπ πάνω στο Μπάντερ, 100%. Από την άλλη, έχει και ψηλούς οι οποίοι μπορούν έτσι να σουτάρουν. Δηλαδή και ο Σμάιλαγιτς και ο Καμίνσκι είναι ψηλοί οι οποίοι σουτάρουν τρίποντα. Συνεπώς θέλει μεγάλη προσοχή και άμυνα πάνω στο pick and pop. Οπότε ο Ολυμπιακός πρέπει να το προσέξει αυτό το pick and pop που θα στήσουν οι παίκτες της Παρτιζάν με τους ψηλούς. Γιατί θυμόμαστε ότι στο παιχνίδι με την ΕΦΕΣ στην αρχή ο Ολυμπιακός δυσκολευόταν να αμυνθεί σε αυτό το κομμάτι και ο Πλάις, αν θυμάστε καλά, είχε ξεκινήσει πολύ δυνατά και είχε 3 στα 3 τρίποντα στο ξεκίνημα του αγώνα. Από την άλλη, πέρα από τον Μπάντερ, ο Νάναλι επίσης είναι ένας πάρα πολύ καλός σουτέρ. Δεν πρέπει η άμυνα του Ολυμπιακού να τον αφήνει ελεύθερο σε καμία περίπτωση. Όπως ποιοτικός παίκτης είναι και ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, Ζακ Λεντέι. Θα δούμε ωραία μάχη στο 4 ανάμεσα σε Πίτερς και Λεντέι. Και από την άλλη, και ο Ντόζιερ είναι ένας παίκτης που επίσης μετά από τον Μπάντερ πρέπει και αυτός να προσεχθεί. Και γενικά η Παρτιζάν έχει ένα ποιοτικό ρόστερ. Εγώ να σας πω την αλήθεια, περίμενα να είναι πιο ψηλά στη βαθμολογία. Παρ' όλα αυτά, έτσι όπως είναι τα δεδομένα, καίγεται για τις νίκες, για να βρεθεί στις θέσεις των play-in. Στις θέσεις δηλαδή 7 με 8 με 10 στην ουσία. Έτσι αυτές τις θέσεις κυνηγάει η Παρτιζάν. 9 με 10 μάλλον, γιατί από την 8η ομάδα της βαθμολογίας που είναι η Βίρτους απέχει 3 νίκες διαφορά και με την Μπασκόνια απέχει 2 νίκες διαφορά. Συνεπώς για τη 10η θέση υπάρχει ισοβαθμία μεταξύ 4 ομάδων. Εφές, Βαλένθια, Παρτιζάν και Αρμάν έχουν ίδιο ρεκόρ 14 νίκες και 17 ήττες. Οπότε αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι το μάτς για την Παρτιζάν, αλλά και για την ελληνική μας ομάδα αυτό το παιχνίδι έχει μεγάλη βαθμολογική σημασία. Πάμε τώρα να δώσω και μερικά προγνωστικά. Να σας πω ότι κάποιες αποδόσεις βασικά, ότι για αυτό το παιχνίδι η νίκη της Παρτιζάν βρίσκεται στο 1.80 και στο 2.05 το διπλό του Ολυμπιακού.
Είναι λοιπόν μια καλή απόδοση άμα κάποιος θέλει να ρισκάρει να παίξει το διπλό του Ολυμπιακού. Έτσι εγώ πιστεύω στο διπλό του Ολυμπιακού. Είναι μια καλή απόδοση θεωρώ. Από την άλλη βέβαια είναι για μένα και το πιο δύσκολο παιχνίδι από τα τρία που απομένουν. Δηλαδή θεωρώ αυτό το παιχνίδι πιο δύσκολο από ότι με τη Φένερ στο γήπεδό του. Μπορεί τότε να είναι τελευταία αγωνιστική και να έχουν, μπορεί τότε επειδή θα είναι τελευταία αγωνιστική, συγγνώμη, να έχουν κρυθεί και κάποια πράγματα. Οπότε είναι δύσκολο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό, αλλά το διπλό το δίνει σε μια πάρα πολύ καλή απόδοση. Τώρα από την άλλη θεωρώ ότι ο Φαλ που είναι σε πολύ καλή κατάσταση τελευταία θα κάνει καλό παιχνίδι για τον Ολυμπιακό, όπως και ο Πίτερς. Ο Φαλ με τον Πίτερς έχουν πολύ καλή χημεία μεταξύ τους. Ο Πίτερς θα παίξει και αρκετά, θα παίξει ακόμα περισσότερο τώρα καθώς ο Πετρούσεφ είναι εκτός. Και από την άλλη θεωρώ ότι ο Τόμας Γόκαπ θα βρει τον παλιό καλό του εαυτό και θα κάνει μια πολύ καλή εμφάνιση και θα παίξει πολύ καλή άμυνα πάνω στον Πάντερ. Τώρα για την Παρτιζάν ο Κέβιν Πάντερ είναι ένας παίκτης ο οποίος θέλει τεράστια προσοχή. Μπορεί να κάνει τη ζημιά στην εκτέλεση μετά από τρίπλα. Και άλλος ένας παίκτης ο οποίος χρειάζεται μεγάλη προσοχή παιδιά, θα έλεγα ότι είναι ο Ντόζιερ, που και αυτόν άμα δεν τον προσέξει άμυνα του Ολυμπιακού μπορεί να κάνει τη ζημιά. Πάμε τώρα όμως στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός ο οποίος έχει ένα δύσκολο έτσι παιχνίδι απέναντι στη Βίρτους. Το καλό είναι ότι την πετυχαίνει τη Βίρτους έπειτα από... Το καλό για τον Παναθηναϊκό, συγγνώμη, είναι ότι πετυχαίνει τη Βίρτους σε μια περίοδο ντεφορμαρίσματος, παιδιά. Καθώς την προηγούμενη αγωνιστική στην Ευρωλίγκα η Βίρτους Μπολόνια έκανε 2 ήττες και τις 2 ήττες τις έκανε με ομάδες που δεν διεκδικούν πρόκριση στα play-off. Έχασε δηλαδή από τη Ζαλγκίρις εκτός έδρας και από τον Ερυθρό Αστέρα εκτός έδρας. Έτσι. Η Ζαλγκίρις έχει κάποιες ελπίδες θα μου πείτε, αλλά γενικά τις ήττες τις έκανε από ομάδες που δύσκολα θα μπουν στα play-off και αυτό την έχει φέρει στην 8η θέση, εκεί όπου για μεγάλο διάστημα η Βίρτους ήταν στη δεύτερη θέση. Τώρα, για τον Παναθηναϊκό να πούμε ότι πέτυχε τεράστια νίκη κόντερα στην Μπαρτσελώνα, δεν κατάφερε να πάρει τη διαφορά, παρόλα αυτά κάλυψε το μείον 8, κέρδισε για 8 πόντους και αυτή τη στιγμή είναι στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας γιατί προηγείται όσον αφορά τη διαφορά των πόντων. Η διαφορά των πόντων στην επίθεση του στους πόντους που έχει πετύχει με τους πόντους που έχει δεχθεί ο Παναθηναϊκός είναι στο 154 ενώ για την Μπαρτσελώνα είναι στο 113. Συνεπώς, γι' αυτό ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή προηγείται απέναντι στην Μπαρτσελώνα. Έτσι, και έχει κερδίσει 2 φορές και τη Μονακό. Υπάρχει ισοβαθμία τριπλή μεταξύ αυτών των ομάδων και ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή είναι στη δεύτερη θέση. Συνεπώς, άμα κάνει το 3-3 θα παραμείνει δεύτερος. Έτσι, συνεπώς, να πούμε στο ότι στο παιχνίδι με την Μπαρτσελώνα είχε σε πάρα πολύ καλή μέρα τον Σλούκα, έχω να πω. Θα σας πούμε έτσι και μερικά στατιστικά. Και κέρδισε και την Μπαρτσελώνα μετά από 10 σερί ήττες. Έτσι που μέτραγε τα προηγούμενα χρόνια. Συνεπώς, ο Σλούκας για τον Παναθηναϊκό έκανε μία καταπληκτική εμφάνιση καθώς πέτυχε 18 πόντους και μοίρασε 8 assist. Γενικά ο Παναθηναϊκός στη διαβολοβδομάδα είχε σε καταπληκτική μέρα το Σλούκα, ο οποίος και στο Βελιγράδι ήταν πάρα πολύ καλός και με την Μπαρτσελώνα. Ο Ναν πέτυχε 22 πόντους με 7 στα 11 δίποντα και 2 στα 5 τρίποντα. Ο Μίτογλου επίσης έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι με 19 πόντους, 6 στα 8 δίποντα, 1 στα 4 τρίποντα και ο Λεσόρ επίσης καλός με 13 πόντους με 5 στα 8 δίποντα. Οπότε ο Παναθηναϊκός είχε πολλούς παίκτες, είχε 4 παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων
Και από την άλλη 9 πόντους είχε ο Τζέριαν Γκράτ και 8 ο Μάριος Γκριγκόνης. Όμως για τον Παναθηναϊκό αυτό που βλέπουμε είναι ότι παίζει με πάρα πολύ κλειστό rotation, παιδιά. Οπότε σίγουρα θα πρέπει Αταμάν να ανοίξει το rotation, δηλαδή στο παιχνίδι με την Μπαρτσελώνα. 6 παίκτες παίξανε σχεδόν σε όλο το παιχνίδι και θα σας μιλήσω με νούμερα. Ο Σλούκας έπαιξε 33 λεπτά και 31 δευτερόλεπτα, 24 λεπτά περίπου έπαιξε ο Γκραντ, 29 λεπτά έπαιξε ο Ναν, 35 λεπτά έπαιξε ο Λεσόρ, 29 λεπτά ο Γκριγκόνης και 38 λεπτά σχεδόν ο Μίτογλου. Έτσι, από την άλλη ο Χουάντσο έπαιξε 3 λεπτά και 33 δευτερόλεπτα, ο Βιλντόσα 58 δευτερόλεπτα, 3 λεπτά περίπου ο Μπαλτσερόφσκι και άλλα 3 ο Καλαϊτζάκης. Συνεπώς, οι παίκτες του Παναθηναϊκού δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να... Πρέπει σίγουρα οι παίκτες του Παναθηναϊκού να κρατήσουν δυνάμεις. Συνεπώς δεν πρέπει να τα έχουν φτύσει όταν ο Παναθηναϊκός θα βρίσκεται σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο. Οπότε βλέπουμε ότι ο Αταμάν αυτή τη στιγμή το πάει με ένα κλειστό rotation και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε αν στον αγώνα με τη Virtus θα ανοίξει το rotation, γιατί αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη διαβολοβδομάδα, ο Παναθηναϊκός τα παιχνίδια τα έβγαλε σχεδόν με 6 παίκτες. 6 παίκτες παίξανε πάρα πολύ και οι υπόλοιποι max 3 λεπτά. Έτσι, για το παιχνίδι με την Μπαρτσελώνα να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός έκανε μια τεράστια ανατροπή, καθώς στο δεύτερο δεκάλεπτο ήταν πίσω στο σκορ με 34-46 με 12 πόντους. Έτσι, είχε βρεθεί αρκετά πίσω στο σκορ. Παρόλα αυτά για ένα διάστημα έκανε ένα μεγάλο σερί με 17-4. 17-4 ήταν το σερί του Παναθηναϊκού και παίζοντας καταπληκτική άμυνα πήρε προβάδισμα με 56-54. Η τρίτη περίοδος έκλεισε με την Μπαρτσελώνα να είναι μπροστά για ένα πόντο, 60-61. Αλλά ο Παναθηναϊκός στην τέταρτη περίοδο έπαιξε ακόμα πιο σκληρά στην άμυνα. Στην επίθεση είχε τον Σλούκα, τον Ναν, τον Μίτογλου και τον Λεσόρ σε πολύ καλή μέρα. Ο Σλούκας ήταν ο κορυφαίος του Παναθηναϊκού με 18 πόντους και 8 ασίστ. Και έτσι παίζοντας πολύ καλή άμυνα, μπλοκάροντας τα του της Μπαρτσελώνα, ο Λαπροβίτολα για παράδειγμα έμεινε στους 6 πόντους. Έτσι μπλόκαρε λοιπόν ο Παναθηναϊκός κάποιους παίκτες. Έτσι ο Βέσελ ήταν αυτός που έκανε τη μεγαλύτερη ζημιά με 13 πόντους. Ο Ρούμπιο που έπαιξε λίγο έμεινε στους 4 και είχε 3 ασίστ, του περιόρισε και τη δημιουργία. Συνεπώς πολύ καλή άμυνα του Παναθηναϊκού. Στο δεύτερο γύρο ο Παναθηναϊκός έχει βελτιώσει πάρα πολύ την άμυνά του. Να πούμε ότι και ο Σλούκας πέρα από την επίθεση το προσπάθησε πολύ και στην άμυνα, καθώς υπήρχε και ένα διάστημα του αγώνα στο οποίο μάρκαρε τον Σατοράνσκι, παιδιά, ο οποίος ήταν ο καλύτερος περιφερειακός της Μπαρτσελώνα στο παιχνίδι, με 5-7 δίποντα και με 12 πόντους. Συνεπώς, ο Παναθηναϊκός από τότε που έχει βελτιώσει την άμυνά του το έχει δώσει αυτό το πράγμα πολύ σημαντικές νίκες και θα το ξαναπώ ότι στο αμυντικό κομμάτι του Παναθηναϊκού πολύ μεγάλη επίδραση έχει ο Τζέριαν Γκραντ, καθώς πάντα θα είναι αυτός που θα μαρκάρει τον καλύτερο παίκτη επιθετικά της αντίπαλης ομάδας του Παναθηναϊκού. Και με την Μπαρτσελώνα επίσης ήταν πολύ θετικός για τον Παναθηναϊκό. Τώρα όμως για τον Παναθηναϊκό, όπως είπαμε, έρχεται ένα παιχνίδι δύσκολο με τη Virtus Bologna, η Virtus η οποία και αυτή θέλει νίκες, έτσι θα προσπαθήσει να βρεθεί στην εξάδα, έτσι θέλει να βρεθεί στην εξάδα, αλλά σιγά σιγά αρχίζει να χάνει τις ελπίδες που λέμε. Τώρα για τη Virtus να πούμε ότι έχει αρκετούς παίκτες οι οποίοι θέλουν πολύ μεγάλη προσοχή. Το μεγάλο της αστέρι προφανώς είναι ο Τόκο Σεγγέλια. Οπότε θα δούμε ωραία μάχη στο 4 ανάμεσα σε Μίτογλου και Σεγγέλια. Ο Σεγγέλια ο οποίος στο παιχνίδι της Virtus
Με τον Ερυθρό Αστέρα πέτυχε 25 πόντους με 7 στις 13 προσπάθειες. Συνεπώς ο Παναθηναϊκός πρέπει να τον κλείσει πολύ καλά με ντουμπλαρίσματα στην άμυνα. Έτσι γιατί είναι ένας παίκτης που έχει και παιχνίδι στο χαμηλό post, έχει και διείσδυση και σίγουρα κάποιος πρέπει να τον κλείνει πριν πάρει τα βήματα για το lay-up, το Σεγγέλια. Οπότε πρέπει να παίξει πάρα πολύ καλή άμυνα ο Παναθηναϊκός πάνω σε αυτό το παίκτη. Από την άλλη ο Μπελινέλη είναι ένας πάρα πολύ καλός σουτέρ τριών πόντων, ο οποίος μέσω των screen χωρίς την μπάλα χρειάζεται πολύ λίγο χώρο για να μπορέσει να σουτάρει. Μισό μέτρο θέλει ο Μπελινέλη, καθώς είναι ένας κλασικός σουτέρ που λέμε, έτσι. Οπότε χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή η άμυνα του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός θα παίξει άμυνα με αλλαγές σε όλα τα screen, να πούμε. Ο Παναθηναϊκός θα παίξει άμυνα με αλλαγές σε όλα τα screen, παιδιά. Συνεπώς, αυτό που έχω να πω είναι ότι πρέπει εκεί γρήγορα να γίνουν οι αλλαγές, οι παίκτες του Παναθηναϊκού να βγαίνουν επιθετικά στην αλλαγή, καθώς ο Μπελινέλη άμα βρει μισό μέτρο θα μπορέσει να σουτάρει και είναι ένας πάρα πολύ καλός σουτέρ τριών πόντων. Και από την άλλη ο Λούντμπεργκ είναι ένας παίκτης πολύ καλός το ένας εναντίον ενός. Φέτος βέβαια με τη Virtus Bologna δεν είναι όπως τον είχαμε δει όταν πρωτοεμφανίστηκε στην Ευρωλίγκα με την Τζεσεκά Μόσχας. Αλλά σίγουρα και αυτός είναι ένας παίκτης που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Οπότε υποθέτω ότι ο Γκραντ θα μαρκάρει το Λούντμπεργκ λογικά όσο θα είναι στο παρκέ. Και το Μπελινέλη φαντάζομαι. Και επίσης και ο Αϊζάια Κορντινιέ είναι ένας παίκτης ο οποίος θέλει και αυτός αρκετά μεγάλη προσοχή. Συνεπώς ο Παναθηναϊκός πρέπει να μπλοκάρει πολύ καλά το Σεγγέλια και επιθετικά να συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό. Και άμα έχει σε καλή μέρα το Σλούκα ανεβαίνει επίπεδο όσον αφορά το κομμάτι της δημιουργίας. Ξέρουμε τι μπορεί να προσφέρει στη δημιουργία και στην εκτέλεση μετά από τρίπλα. Επίσης το θετικό είναι ότι σε αυτή τη διαβολοβδομάδα είχε σε καταπληκτική φόρμα και τον Ντίνο Μίτογλου, ο οποίος είχε ένα διάστημα που ήταν λίγο ντεφορμέ, τώρα αρχίζει και ξαναβρίσκει τον παλιό καλό του εαυτό. Από την άλλη, το πρόβλημα του Παναθηναϊκού για μένα είναι στο 5, στο γεγονός ότι δεν έχει ένα παίκτη ο οποίος να ξεκουράζει τον Ματίας Λεσόρ. Ο Λεσόρ δηλαδή θα ταυτίσει, δηλαδή πρέπει, εκεί θέλει πάρα πολύ καλή διαχείριση. Να πούμε ότι επιστρέφει και ο Κώστας Αντετοκούμπο για τον Παναθηναϊκό, έχω να πω. Από την άλλη ο Αταμάν δεν δείχνει στην Ευρωλίγκα να εμπιστεύεται τον Μπαλτσερόφσκι. Συνεπώς ο Λεσόρ παίζει 35 λεπτά σε κάθε παιχνίδι, οπότε δεν πρέπει να κουραστεί, δεν πρέπει να ταυτίσει. Και ο Παναθηναϊκός εκεί έχει το θέμα στο ότι δεν έχει ένα πεντάρι το οποίο να ξεκουράζει το Λεσόρ. Από την άλλη και ο Βιλντόσα θεωρώ ότι θα παίρνει περισσότερο χρόνο συμμετοχή στα επόμενα παιχνίδια. Και σίγουρα θα πρέπει ο Αταμά να ανοίξει το rotation και λίγο παραπάνω. Έτσι θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας και εσείς στο chat που με παρακολουθείτε. Καθώς τη διαβολοβδομάδα που μας πέρασε ο Παναθηναϊκός με 6 παίκτες έβγαλε τα 2 παιχνίδια περίπου, έτσι. Ένας παίκτης ο οποίος για παράδειγμα δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα στον Παναθηναϊκό είναι ο Χουάντσο. Ο Χουάντσο όντως για τον Παναθηναϊκό δεν έχει προσφέρει τα αναμενόμενα. Τώρα πάμε λίγο στο παιχνίδι να δώσουμε και τα προγνωστικά μας. Να σας πούμε ότι στο 2.20 βρίσκεται η νίκη της Virtus Bologna και στο 1.70 το διπλό του Παναθηναϊκού όσον αφορά τις αποδόσεις. Εγώ πιστεύω ότι σε αυτή τη εβδομάδα μπορούμε να έχουμε το 2 στα 2 για τις δύο ελληνικές ομάδες, να έχουμε δύο μεγάλα διπλά. Έτσι και ευχόμαστε καλή επιτυχία στις δύο ελληνικές ομάδες. Οπότε θα δώσω και το διπλό του Παναθηναϊκού. Και για τους παίκτες που θεωρώ ότι θα παίξουν καλά θα βάλω σίγουρα μέσα στην εξίσωση
τον Ντίνο Μίτογλου, ο οποίος θα έχει και πολύ μεγάλη δουλειά και επιθετικά και αμυντικά. Από την άλλη θα βάλω σίγουρα και το Λεσόρ μέσα στους παίκτες που θεωρώ ότι θα παίξουν καλά. Και σαν τρίτο παίκτη θα έβαζα τον Σλούκα, ο οποίος προέρχεται από δύο πολύ καλά παιχνίδια και θεωρώ ότι σε δημιουργία και εκτέλεση μπορεί να κάνει μια καλή εμφάνιση για τον Παναθηναϊκό. Από την άλλη θεωρώ ότι ο Κέντρικ Ναν θα έχει διψήφιο αριθμό πόντων, αλλά από την άλλη δεν ξέρουμε ακόμα και τον αριθμό των προσπαθειών που θα πάρει, γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος παίρνει πάρα πολλές προσπάθειες. Αλλά θεωρώ ότι θα έχει διψήφιο αριθμό πόντων και ότι ο Γκραντ θα είναι καταλυτικός για ακόμα μια φορά στο αμυντικό κομμάτι του Παναθηναϊκού. Τώρα για τη Βίρτους, θεωρώ ότι ο Σεγγέλη, ο Μπελινέλη και ο Λούντμπερκ είναι οι τρεις παίκτες οι οποίοι θέλουν τη μεγαλύτερη προσοχή. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω για σήμερα. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στις δύο ελληνικές ομάδες. Μακάρι να έχουμε το 2-2. Καλή επιτυχία λοιπόν στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός την Πέμπτη στις 9.30 αντιμετωπίζει την Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Ο Παναθηναϊκός την Παρασκευή στις 9.30 αντιμετωπίζει τη Virtus Bologna στην Ιταλία. Και τα δύο παιχνίδια εννοείται θα μεταδοθούν ζωντανά από το Vasco Sports. Εσείς τώρα μην ξεχνάτε να κάνετε like στα βίντεό μας και εγγραφή στο κανάλι μας. Συνεχίζετε να μας στηρίζετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη που μας έχετε δώσει τον τελευταίο καιρό. Συνεπώς από τον Κώστα Βασιλόγιαννη που ήταν μαζί σας στην επιμέλεια του βίντεο αλλά και από όλο το team του Vasco Sports, σας ευχόμαστε καλή συνέχεια και τα λέμε σύντομα στα επόμενα μας live. Μην ξεχνάτε ποτέ να κάνετε like στα βίντεό μας και εγγραφή στο κανάλι μας. Καλή συνέχεια σε όλους σας. Γεια σας!